Αυτή είναι η εικόνα τις τελευταίες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αντιστρόφως ανάλογο το σκηνικό, σήμερα στην Κρήτη. Την ώρα που χαλάζει, καταιγίδε και βροχέ πλήττουν ένα μεγάλο τμήμα τη χώρα, η Κρήτη μένει ανεπηρέαστη, τουλάχιστον για την ώρα, με τι υψηλέ θερμοκρασίε και το έθριο σκηνικό να παραμένουν. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν τοπικέ βροχέ μικρή ένταση στα εσωτερικά του νησιού. Περιοχέ όμω όπω είναι η Ανατολική Πελοπόννησος, η Αττική, οι Κυκλάδε, η Κρήτη και τα Δενεκάνησα δεν θα επηρεαστούν αυτή την καλοκαιρία. σω επηρεαστούν λίγο. Για παράδειγμα, την Τετάρτη πιθανόν να έχουμε κάποιε τοπικέ βροχέ στα εσωτερικά τη Κρήτη, αλλά νομίζω ότι θα είναι μικρή ένταση και διάρκεια. Πρωτιά υψηλών θερμοκρασιών σε Κρήτη και Ανατολική Στερεά σήμερα, όπου ο υδράργυρο κατά έφτασε του 38 βαθμού Κελσίου. Καμίνει σήμερα η Μεσαρά, μια περιοχή στην οποία διαχρονικά καταγράφονται υψηλέ θερμοκρασίε. Οι ψηλότερε θερμοκρασίε σήμερα είναι κυρίω στην Ανατολική Στερεά, σε περιοχέ δηλαδή που δεν επηρεάζονται από αυτήν την κακοκαιρία, όπω για παράδειγμα Φιόντια, τα Φιωτία, και στην Νότια Κρήτη, στην περιοχή τη Μεσαρά, όπου οι θερμοκρασίε έχουν ξεπεράσει του 37 Οι προγνώσει αναφέρουν ότι η καιρική διαταραχή υποχωρεί από την Πέμπτη και αναμένεται νέα άνοδο στι θερμοκρασίε τόσο στην υπόλοιπη χώρα όσο και στο νησί μας. Υπάρχει βέβαια τάση και αυτό φαίνεται με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα σήμερα. Από την Πέμπτη και μετά, που θα σταματήσει το φαινόμενο και αυτή η διαταραχή που πειράζει τη χώρα να πάει, έχει διαλυθεί, να έχουμε εκ νέου άνοδο τη δημοκρατία για αρκετέ ημέρε. Από μόνε τη τη από την Παρασκευή και μετά, θα έχουμε σε πολλέ περιοχέ τη χώρα αλλά και στην Κρήτη. Πάντω, σύμφωνα με του μετεωρολόγου, με δεδομένο ότι ο φετινό Ιούνιο και Ιούλιο ήταν οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί στη χώρα, ο Αύγουστο προμηνύεται ότι θα είναι ένα ακόμα θερμό μήνα με παρατεταμένη ζέστη. Με έναν Ιούνιο που ήταν ο πιο θερμό που έχουμε καταγράψει ποτέ, ένα Ιούλιο που επίση είναι ο πιο θερμό που έχουμε καταγράψει ποτέ, ενώ και ο Αύγουστο έχει πολύ ψηλέ θερμοκρασίε, θα είναι ή ο θερμότερο ή μέσα στου 2 με 3 θερμότερου Αύγουστο όλων των εποχών. Με μονή υπολείψη των θανατηφιστών για πάρα πολλέ ημέρε. Καμπανάκι για τα μελτέμια, που θα κάνουν την εμφάνισή του από την Πέμπτη και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιά.